Καλημέρα! Τι έτοιμο κάνετε, πώς μου είσαστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν την είδατε αυτή εδώ την ομορφιά. Τι τέλειο είναι αυτό το δέντρο, αυτό επιλέξαμε τελικά εχθές για να μπει στο δωμάτιο, επειδή ταιριάζει πιο πολύ σε αυτό το θέμα το into the woods που θέλω να κάνω. Και είναι ένα απλό, δεν θα του βάλω στολίδια τίποτα. Ήταν έτοιμο και αυτό, με ενσωματωμένα τα φωτάκια του. Φέτος έπαιξε πολύ ενσωματωμένο φωτάκι. Και επιλέξαμε αυτό εδώ, κάτι πρέπει να βρω όμως να βάλω στη βάση, να κρυφτεί η βάση. Δεν ξέρω τι. Κάτι πρέπει να σκεφτώ, ίσως βρω κάποιο καλαθάκι που να είναι έτσι λίγο μεγάλο και να το βάλω μέσα. Νομίζω καλάθι θέλει. Είναι Σάββατο, 4 Νοέμβρη. Έξω έχει χειμερινό καιρό. Δεν έχει κρύο, αλλά έχει χειμερινό καιρό. Εντάξει, έχει πέσει η θερμοκρασία, δεν είναι από τις προηγούμενες ημέρες. Και είναι έτσι μια πολύ ωραία μέρα για να στολίσεις. Έχουμε ξεκινήσει, τώρα βάζει ο Κανάκης τη βροχή με τα φωτάκια σε όλο το παράθυρο μπροστά. Δεν ξέρω αν θυμάστε και πέρσι που είχαμε βάλει σε όλο το παράθυρο. Φέτος το βάζουμε και από αρκετά νωρίς. Δεν ξέρω αν θα αρχίσω να τα ανάβω από τώρα, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας να σας πω την αλήθεια. Αν το κοιτάνε το σπίτι, επειδή είναι το πρώτο στολισμένο σπίτι στη γειτονιά. Έχω δει όμως κι άλλο σπίτι στολισμένο. Πάρα πολύ χαίρομαι που αρχίσαμε να βλέπουμε σπίτια στολισμένα. Και εδώ στην κρεβατοκάμαρα δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Βάλαμε αυτό το δέντρο, θα μείνει αυτό. Και έχω παραγγείλει να μου έρθει και μια γυρλάντα για να μπει εδώ πέρα στο προσκέφαλο του κρεβατιού. Έχω παραγγείλει μια που έχει θέμα μπέρις, είναι έτσι κόκκινη με κουκουνάρια και έχει μπέρις πάνω. Δεν την είχε χθες έτοιμο παράδοτη, αλλά θα μου τη φέρουν τις επόμενες ημέρες. Και έχω πάρει και τις ίδιες έχω ζητήσει για να τις βάλουμε γύρω-γύρω πάνω από τα στόρια που είχαμε κάνει πέρσι, θυμάστε. Το ίδιο λέμε να κάνουμε και φέτος. Θα γίνει σιγά σιγά ο στολισμός. Δεν γίνεται. Και πέρσι είχαμε πεθάνει που τα κάναμε όλα μαζί την ίδια μέρα. Πραγματικά ήταν κούραση. Οπότε σήμερα, φέτος, είπαμε να το κάνουμε σιγά σιγά. Δηλαδή, εχθές τοποθετήσαμε αυτό το δέντρο του Αλέξανδρου και τοποθετήσαμε και το μέσα που σας έδειξα στο περασμένο βιντεάκι. Και σήμερα είναι η μέρα που βάζουμε τώρα τα λαμπάκια. Θα στολίσουμε την γυψοσανίδα, θα στολίσουμε το δέντρο. Και γενικότερα θα κάνουμε όσα περισσότερα τέλος παντών αντέχουμε. Δεν θα τρελαθούμε να τα κάνουμε κιόλα σήμερα. Και πάμε να σας δείξω και το δεντράκι που διάλεξε ο Αλέξανδρος. Γιατί φέτος ο Αλέξανδρος διάλεξε για το δωμάτιο του μόνος του δεντράκι. Και αυτό εδώ είναι το δέντρο που επέλεξε ο Αλέξανδρος. Επέλεξε λευκό δέντρο. Με αυτές τις λεπτομέρειες και τα αυτοκίνητα. Βασικά αυτό είναι που τον τράβηξε. Τα αυτοκίνητα έρχονται έτσι έτοιμα, στολισμένα. Ανάλογα το θέμα που θες. Είναι τα λαμπάκια με μπαταρίες, πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί τις έχουμε και εμείς κλειστές όλες τις μπρίζες μέσα στο δωμάτιο, οπότε με μπαταρίες είναι το πιο ιδανικό. Και βλέπετε όλες τις λεπτομέρειες, έχει βελανίδια, μπάλες, κουδουνάκια, καμπανούλες. Έχει διάφορα πράγματα, τα φιωγκάκια, το αστεράκι μας εδώ. Και θέλω να σας πω, σας το είχα πει και πέρσι, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ότι τα παιδικά δέντρα αλλά και το στεφάνι που έχουμε πάρει, θα σας το δείξω τώρα, με το που τα ανοίγεις από το κουτί, μοσχομυρίζουν παιδική πούδρα. Αλήθεια σας λέω, παιδιά. Είναι αρωματισμένα με παιδική πούδρα και τώρα το δωμάτιο του Αλέξανδρου μυρίζει παιδική πούδρα. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτή είναι η επιλογή του Αλέξανδρου. Κοιτάξτε, πολύ όμορφο είναι και αυτό. Και αυτό εδώ είναι το στεφάνι που επιλέξαμε για να μπει από την εξωτερική πλευρά της πόρτας. Βέβαια, είναι τόσο όμορφο που ειλικρινά θα ήθελα να το βλέπω περισσότερο, γιατί και έξω δεν θα το βλέπω πάρα πολύ. Και μου πέρασε λίγο από το μυαλό ίσως να το έβαζα από την εσωτερική πλευρά, αλλά όχι, θα το αφήσουμε απ' έξω γιατί γράφει και welcome και είναι πάρα πολύ ωραίο. Δείτε τα φυλλαράκια εντωμεταξύ που είναι σαν παγωμένα και το κάνουν να φαίνεται έτσι πολύ χειμερινό. Και δείτε και έχει και λαμπάκια, δεν έχω βάλει ακόμα μπαταρίες, αλλά θα βάλω μετά και μόλις το κρεμάσουμε θα σας το δείξω. Μπήκανε τα λαμπάκια γύρω γύρω στο τζάμι, όλα μέχρι πέρα, θα σας τα δείξω το βράδυ αυτά γιατί τώρα δεν φαίνονται. Λοιπόν, στο δέντρο δεν έχει αλλάξει κάτι, απλά όλο λέω να βάλω και άλλα λαμπάκια, όλο λέω να βάλω και άλλα λαμπάκια, αλλά όχι, εντάξει, νομίζω ότι να μην το παρακάνω. Εντάξει, καλά είναι και έτσι, το βράδυ ειδικά φωτίζει πάρα πολύ, τώρα επειδή είναι μέρα ίσως μου φαίνεται έτσι. Λοιπόν, και ξεκινάμε σιγά σιγά το στόλισμα. Δείτε και κάτι άλλο, πανέμορφο, και αυτό που εκοντέκω, τέλειο, για να ρίξω ο Αλέξανδρος μέσα το γράμμα του. Όταν θα έρθει η στιγμή να γράψουμε τα γραμματάκια μας, θα πάω να του πάρω πάλι γραμματάκι για να υπάρχουν κάποια έτοιμα γράμματα που μπορείς να γράψεις και να ρίξεις μέσα. Εκτός και αν θέλεις εκείνος να κάνει μόνος του κάποια ζωγραφιά ή δεν ξέρω, θα δούμε. Christmas light,
제발 켜줘. And I wanna say goodnight, sweet dreams. 밤하늘에서도 내린 눈 속에 깊이 스며든 너의 그 빛보다도 따뜻한 건 없을 거야. 또 크리스마스 Βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα, μια δροσερή μέρα, έχει αρχίσει και δροσίζει παιδιά. Εδώ στην Αττική τουλάχιστον. Κάναμε τον μπανάκι μας εχθές αφού στολίσαμε, καθίσαμε έτσι λίγο να απολαύσουμε το δέντρο, αλλά αφήσαμε το αρνάκι για σήμερα. Γιατί εχθές ήμασταν έτσι λίγο πιο ταλαιπωρημένοι και παραγγείλαμε κάτι να φάμε. Δεν είχαμε πάρα πολύ κέφι να καθίσουμε να μαγειρέψουμε. Οπότε θα σας δείξω εγώ τη συνταγή. Δεν θα κάνω όμως τη συνταγή με το μέλι σήμερα, επειδή την έχουμε φάει αρκετές φορές αυτή τη συνταγή τον τελευταίο χρόνο. Είπαμε να το κάνουμε λεμονάτο, έτσι λίγο πιο μαμαδίστικο που μου έχει λείψει και εμένα. Οπότε δεν κάνω και τίποτα super duper. Θα σας το δείξω, αλλά δεν τίποτα από ότι διαφορετικό από ό,τι κάνετε εσείς. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω το στολισμό. Αρχικά στο δωμάτιο το δεντράκι μας αυτό δεν έχει αλλάξει κάτι. Περιμένω μόνο να έρθει η γυρλάντα. Θα βάλουμε εδώ πέρα γυρλάντα και φωτάκια γύρω από το κρεβάτι και θα ζεστάνει νομίζω πιο πολύ ο χώρος. Στο μπάνιο δεν έχω κάνει τίποτα, οπότε δεν θα σας δείξω κάτι για την ώρα τουλάχιστον. Το δέντρο του Αλέξανδρου που σας το έδειξε χθες και πάμε να δούμε. Το δέντρο στο σαλόνι. Έχω καθίσει ο κλαδόν για να σας δείξω το δέντρο και δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφτασε κιόλας η στιγμή που ξαναστολίσαμε το δέντρο μας. Από χθες που το έχουμε στολισμένο, γιατί από προχθές είναι που το στήσαμε, αλλά από χθες που στολίστηκε και έδειξε, έτσι, αν δεν στολιστεί το δέντρο δεν το συζητώ. Ειλικρινά δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έφτασε κιόλας η περίοδος. Νομίζω πως το φετινό δέντρο, θα περιμένω να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, είναι το πιο ωραίο που είχαμε ποτέ. Μ' αρέσει πάρα πολύ και μ' αρέσει που είχα την ιδέα με το Into the Wood και γενικότερα το κατάφερα, φαίνεται, μοιάζει ότι είναι ένα δέντρο στολισμένο στο δάσος. Έχει πάνω τα πουλάκια, έχει, κοιτάξτε εκεί πέρα, αγαπημένο μου στολίδι. Έχει μανιτάρια, πολλά πράγματα, θα σας τα δείξω τώρα σιγά σιγά. Έχουμε την κλασική μας τη φάτινη, την οποία δυστυχώς βλέπω ότι θα αλλάξουμε φέτος. Και δεν ήθελα να την αλλάξω γιατί την έχουμε πάρα πολλά χρόνια. Αλλά μας λείπει η Παναγίτσα. Δεν ξέρω τι έγινε. Τώρα την πήρε ο Αλέξανδρος, χάθηκε μέσα στην κούτα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Λείπει όμως η Παναγίτσα και από ό,τι φαίνεται θα αναγκαστούμε να αλλάξουμε φάτνη. Λοιπόν, το καλάθι, το οποίο ειλικρινά δίνει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Όποιος βλέπει το δέντρο μου λέει το καλάθι είναι όλα τα λεφτά. Πραγματικά του χαρίζει. Και φέτος αυτές εδώ οι γυάλινες, οι μπάλες, εχθές ας πούμε που ήρθε η αδερφή μου, μου σχολίασε πάρα πολύ τις γυάλινες, τις διαφανείς μπαλίτσες, βλέπετε. Είναι οι πιο ωραίες χριστουγεννιάτικες μπάλες που έχω δει ποτέ μου. Είναι απίστευτες, έχει σε τρία μεγέθη, ο στολισμός έχει τη μεγάλη, τη μεσαία και τη μικρούλα. Είναι πανέμορφες και γυαλίζουν τέλεια και από όλα αυτά τα στολίδια δηλαδή της αδερφής μου αυτό της κέντρισε το βλέμμα, της τράβηξε το βλέμμα οι μπαλίτσες αυτές οι διάφανες. Λοιπόν, αγαπημένο μου στολίδι εμένα είναι το φαναράκι, πανέμορφο,
και τα πουλάκια είναι ωραία. Δείτε από κοντά τα μανιτάρια πόσο όμορφα. Έχει έτσι διάφορες ταμπελίτσες που γράφουν μηνύματα ωραία, το αστεράκι μας, διάφορα πουλάκια. Έχει τρία πουλάκια, έχει αυτά εδώ που είναι βελουτέ, αυτά εδώ δείτε, που έχουν σαν, σαν κροσάκια. Κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι, παιδιά, δεν το πιστεύω ότι βλέπω αυτές τις εικόνες. Και έχει και αυτά εδώ πέρα, το οποίο είναι γυάλινα, τα πουλάκια. Επίσης έχει έτσι διάφορα berries, έχει αλεξανδρινό. Πολύ ωραία, επίσης δίνουν και αυτά εδώ πάνω στο δέντρο. Αυτά δεν είναι του δέντρου, είναι χωριστά, εμείς τα προσθέσαμε. Έχει berries και έχει αυτά τα παγωμένα τα φύλλα. Δίνουν αυτή την εντύπωση ότι έχει παγώσει, όχι ότι έχει χιόνι, ότι είναι παγωμένα. Και είναι πολύ όμορφα. Εδώ βάλαμε και τον Άγιο Βασίλη που φέρνει τα δωράκια. Ο Αλέξανδρος μόλις είδε το ρουκουδάκι, το δωράκι τρελάθηκε. Και εδώ δίπλα ακριβώς έχουμε βάλει το κουτί που είναι τα γράμματα του Άγιου Βασίλη. Εδώ πέρα θα βάλουμε και το γράμμα του Αλέξανδρου. Εδώ κλασικά αυτό που το έχετε δει τα τελευταία χρόνια. Το πινακάκι. Και έλατε να σας δείξω λίγο και εδώ και άλλα στολιδάκια. Δείτε και αυτό. Δείτε αυτό πόσο όμορφο είναι. Κοιτάξτε. Οι μπαλίτσες αυτές οι πράσινες. Και ο στολισμός να ξέρετε ότι φτάνει για όλο το δέντρο έτσι και πίσω. Κοιτάξτε πόσο γεμάτο είναι και πίσω. Έχει και δύο καλικατζαράκια. Να τα, ένα-δύο. Και επίσης, επειδή θα με ρωτήσετε σίγουρα γιατί έχει κάνει χαμό αυτός ο φράχτης, τον φράχτη τον βάλαμε από πίσω. Σκεφτήκαμε ότι αν τον βάλουμε από πίσω, βάλαμε από αριστερά και βάλαμε και εδώ δεξιά το άλλο κομμάτι, γιατί είχαμε δύο κομμάτια από φράχτη. Σκεφτήκαμε ότι με αυτό τον τρόπο θα μας δίνει την αίσθηση ότι εμείς φέτος είμαστε μέσα από τον φράχτη. Γιατί δεν ξέρω αν θυμάστε, πέρσι και πρόπερσι, ο φράχτης έκλεινε εδώ το κομμάτι και ήταν μέσα όλα τα χριστουγεννιάτικα. Το είχαμε κάνει και περισσότερο για να μην τα πειράζει και ο Αλέξανδρος, να σας πω την αλήθεια, και βοήθαγε. Δεν πήγαινε, βέβαια δεν πειράζει ιδιαίτερα, δεν μπορώ να πω. Και βάλαμε τους καριοθράφτες εδώ. Χριστούγεννα χωρίς καριοθράφτη δεν γίνεται για μένα. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο ωραίο μπορείς να έχεις στο σπίτι σου τα Χριστούγεννα, έτσι, ο καριοθράφτης πέρα από τα υπόλοιπα. Εντάξει, όλα είναι ωραία τα Χριστούγεννα, βασικά τώρα τι λέμε. Και από πίσω έχω βάλει και το ξύλινο το αυτοκινητάκι, το κόκκινο, για να δίνει την αίσθηση ότι από πίσω είναι και ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, αυτά σκέφτηκα και νομίζω πως έχει πιάσει. Δεν ξέρω, εμένα μου τη δίνει αυτή την αίσθηση και αυτό είναι το σημαντικό. Και το γραφείο τελικά θα μείνει εκεί. Μας άρεσε εκεί. Κοιτάξτε πόσο ωραία ταιριάζει, επειδή έχει στο χρώμα του ξύλου και ταιριάζει πολύ με το κόκκινο χρώμα. Κοιτάξτε τι ωραία που έχει δέσει. Το πινακάκι θα μείνει εδώ για την ώρα, για να το βλέπω καθ' όλη τη διάρκεια του vlog μας, γιατί αν το κρεμάσω δεν θα το βλέπω καθόλου εκεί πέρα στη γωνία. Και το μόνο διακοσμητικό είναι εδώ το νανάκι που έχω βάλει. Πάρα πολύ όμορφο. Τώρα αν θέλετε να με ρωτήσετε, να ξέρετε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πραγμάτων μέσα στο σπίτι είναι από EcoDeco. Τώρα αν θέλετε να με ρωτήσετε για κάποιο συγκεκριμένο, εννοείται να το κάνετε. Αυτή λοιπόν είναι η γωνίτσα του δέντρου και πάμε να δούμε και στο υπόλοιπο σπίτι τι έχουμε κάνει. Εδώ είναι η γωνιά της γυψοσανίδας, η οποία και αυτή φέτος νομίζω ότι είναι στα καλύτερά της. Νομίζω ότι την έχω στολίσει πιο όμορφα από κάθε άλλη χρονιά. Εντάξει, βέβαια και το γούστο κάθε χρόνο αλλάζει, είναι η αλήθεια. Άλλες φορές τα θες πιο γεμάτα, άλλες φορές τα θες πιο άδεια. Τώρα αυτή την πλευρά θεώρησα καλύτερα να τις δώσουμε πιο πολλές αποχρώσεις του πράσινου και του χρυσού, να είναι έτσι λίγο πιο διαφορετικό. Λοιπόν, το λαφάκι μας το κλασικό έχει μπει εκεί. Από εδώ αριστερά βάλαμε τον πράσινο τον καριοθράφστη με τις χρυσές λεπτομέρειες που ταιριάζει περισσότερο. Ακριβώς από πάνω αυτόν τον τέλειο Άγιο Βασίλη, ο οποίος έχει και βελούδινο καπέλο. Κοιτάξτε τι όμορφος που είναι. Πάρα πολύ ωραίος. Εδώ πέρα λογάκια. Από εδώ βάλαμε έτσι πιο λίγα πράγματα, δεν το παραγεμίσαμε, αλλά νομίζω πως είναι ok. Αγαπημένο στολίδι της γυψοσανίδας είναι αυτή, εδώ είναι ραϊδούλα. Κοιτάξτε πόσο όμορφη είναι. Φέτος την πήρα, να ξέρετε, από EcoDeco, είναι πανέμορφη. Εδώ εντάξει δεν έχουμε πειράξει τίποτα, έχουμε μόνο τα αναμνηστικά από ταξίδια. Και εδώ έχουμε έναν Άγιο Βασίλη και αυτός φετινός. Πέρσι, αυτό όχι περσινό, χρόνια το έχω, το θυμάστε, μου το είχε φέρει η αδερφή μου πριν κάτι Χριστούγεννα δώρο. Πολύ όμορφο. Και η αγαπημένη μου γωνίτσα στη γυψοσανίδα είναι αυτή. Γιατί εδώ έχουμε πετύχει αυτό το Into the Wood. Είναι τέλειο αυτό το δεντράκι. Πάρα πολύ όμορφο και αυτό είναι EcoDeco. Κοιτάξτε πώς γυαλίζουν τα φύλλα του, έχει σε όλο πάνω γκλίτερ. Και έχω βάλει εδώ πέρα το αυτοκινητάκι που έχει πάνω τα δεντράκια. Και αυτό εδώ πέρα το ξύλινο το ελαφάκι, το οποίο και αυτό το έχω χρόνια, αλλά κοιτάξτε, είναι από τζάμπο αυτό. Κοιτάξτε λίγο εδώ πέρα τι έπαθε.
έσπασε και το φτιάξαμε λιγάκι. Θα το κολλήσουμε τώρα τις επόμενες ημέρες. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι η αγαπημένη μου γωνίτσα. Και αυτό το ελαφάκι, να ξέρετε, είναι από Jumbo. Βέβαια, πέρσι που είχα ψάξει για να βρει καλό ένα, δεν το είχα βρει. Γιατί ήθελα να πάρω να έχουμε δύο, αλλά δεν το βρήκα. Και στολίσαμε και εδώ πάνω. Βάλαμε αυτή εδώ πέρα τη γυρλάντα, την οποία την έχουμε πάρα πολλά χρόνια και αυτή τη γυρλάντα από Εκοντέκο. Και βάλαμε και διάφορα έτσι διακοσμητικά, κάποια δωράκια, αυτοκινητάκια, αυτά τα λογάκια. Αυτά, γιατί δεν σας είπα, το αυτοκινητάκι και τα λογάκια αυτά εδώ είναι από Vico. Αυτό, τώρα καρυθράφτες δεν θυμάμαι καθόλου, θα σας γελάσω. Αυτός έχω την εντύπωση ότι ήταν δώρο σε ένα PR πακέτο πέρσι. Έτσι, αυτή την εντύπωση έχω. Και στην κουζίνα για την ώρα έχουμε βάλει το ημερολόγιο που είναι αντίστροφης μέτρησης και είναι από Max. Πέρυσι είχα πάρει το πρώτο τελευταίο κομμάτι. Και μετά είχε γίνει χαμός, το θέλατε όλες. Τώρα δεν ξέρω, ρίξτε μια ματιά αν θα το βρείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο για να μετράς αντίστροφα. Εγώ ξεκινάω από κάτω προς τα πάνω. Γιατί εδώ πέρα υποτίθεται έχει την. Πώς το λένε, τη χιονονιφάδα. Η οποία θεωρητικά σημαίνει Χριστούγεννα. Οπότε λογικά έτσι πρέπει να το πηγαίνεις και όχι έτσι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Έχω βάλει εδώ πέρα και ένα αυτοκινητάκι. Έτσι για να μορφαίνει. Στην κουζίνα θέλω να βάλω και άλλα πράγματα. Ίσως ψάξω να βρω κάτι για εδώ πάλι. Δεν ξέρω, θυμάστε κάθε χρόνο παιδεύω. Κάθε χρόνο και πέρσι πάλι παιδεύτηκα με την κουζίνα, με το τι θα κάνω και πώς θα τη στολίσω. Σίγουρα θα πάρω για τον μπάγκο κάτι να βάλω σε λουλούδι αληθινό. Αλλά κάτι θέλω να βάλω και εδώ. Και ποτέ δεν βρίσκω και φοβάμαι να βάλω Στεφάνι μη γρατζουνιστεί. Πέρσι που κάτι είχα κρεμάσει, είχα βάλει από πίσω χαρτιά, είχα βάλει 1000 πράγματα για να μην τη γρατζουνίσω. Εδώ τίποτα σημαντικό, καμιά αλλαγή. Αυτό που σας είχα δείξει που είναι από Shinsei και είναι αντίστροφης μέτρησης, αλλά έχει αυτό το αγαπημένο μου αυτοκινητάκι πάνω. Παιδιά, τρελαίνομαι για σκαραβαίο κόκκινο με ένα λατάκι από πάνω. Πάρα πολύ μου αρέσει. Αυτά εδώ έχω την εντύπωση. Δεν θα σας πω, γιατί θα σας πω ψέματα, δεν θυμάμαι από πού είναι. Και εδώ είναι το Στεφάνι. Παιδιά, το Στεφάνι νομίζω πως είναι εντάξει, δεν ξέρω. Από τα καλύτερότερα που υπάρχουν φέτος στο σπίτι μας για στολισμό. Είναι πανέμορφο, μου αρέσει που γράφει και welcome εδώ πέρα. Και έχει τα πάντα και κουκουναράκια και αυτά τα παγωμένα τα φιλαράκια που σας έδειξα. Και την κορδελίτσα εδώ πέρα. Το έχουμε δέσει με σπάγκο πάνω από την πόρτα. Και θέλω να σας πω ότι και το Στεφάνι έχει ακριβώς το ίδιο άρωμα με το δέντρο του Αλέξανδρου. Μυρίζει παιδική πούδρα, έτσι, ένα άρωμα πολύ, πολύ ωραίο, πολύ περίεργο. Και τώρα που άνοιξα την πόρτα μου σχομύρισε. Και αυτά είναι. Δεν νομίζω ότι έχω ξεχάσει κάτι άλλο να σας δείξω. Λοιπόν, πατατούλες, τις οποίες τις έχουμε βράσει ελαφριά, πολύ ελαφριά. Πάντα έτσι πριν τις βάλουμε στο ταψί, τις βράζουμε λίγο γιατί είναι πολύ καλύτερα. Λίγο σκορδάκι κάτω και δέντρο λίβανο. Και εδώ πέρα έχουμε βάλει στο μίξερ, στο blender, μουστάρδα, ένα κύβο κότα, λάδι, δύο λεμονάκια, δέντρο λίβανο, ρίγανη και αλατάκι. Και αυτό θα είναι το, πώς το λένε, το μαρινάρισμα για το αρνάκι στο φούρνο. Προσθέσαμε λίγο νεράκι και ξαναέβαλα λίγο ακόμα παραπάνω γιατί δεν μου έφτασε, πρέπει να βάλω λίγο περισσότερο μέσα τέλος πάντων. Και τώρα το σκεπάζουμε με, βλέπετε λίγο ότι εγώ ρίγανη έχω βάλει πάρα πολύ λίγο γιατί δεν τρελαίνομαι για τη ρίγανη, να σας πω την αλήθεια. Τώρα εσείς με το μάτι βάλτε τα υλικά, με το μάτι τα βάζω κι εγώ. Και σκεπάζω μετά με ένα αντικολλητικό χαρτί, με αλουμινόχαρτο και το αφήνω στους 180 για 3 ώρες. Και μετά ξεσκεπάζω και το ψήνω με το μάτι ανοιχτό μέχρι να κάνει έτσι μια ωραία κρούστα.
Περίμενα λίγο να βραδιάσει για να σας δείξω τι όμορφα που είναι και το βράδυ στολισμένη. Αυτή εδώ πέρα η γωνίτσα, πάρα πολύ ωραία. Και δείτε τι ωραία που είναι και τα φωτάκια. Εν τω μεταξύ, επειδή είναι πάνω στο τζάμι ακριβώς, φαίνονται περισσότερα γιατί αντανακλά τα φωτάκια πάνω στο τζάμι και φαίνονται πιο πολλά. Και αυτή είναι η γωνίτσα μας. Αυτή είναι η γωνίτσα που θα βλέπουμε φέτος στο vlog μας τις περισσότερες φορές. Ελπίζω να σας άρεσε. Να και τα στολιδάκια από κοντά το βράδυ, πόσο όμορφα είναι. Πολύ γλυκούλικα. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε. Θα περιμένω τα μηνύματά σας και θα τα πούμε εμείς το επόμενο Σάββατο με νέο βίντεο. Μέχρι τότε να προσέχετε. Φίλα και πολλά. Γεια σας.